συγγραφέα, τον δημιουργό, τον εμπνευστή αυτού του πραγματικά πολύ ενδιαφέροντος, απολαυστικού και χρήσιμου πονήματος. Να ευχαριστήσω και τον χώρο πάρα πολύ εδώ, το φιλόξενο χώρο της Κομούνα, για τη σημερινή παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα μάλλον να ξεκινήσω από μια διαφορετική προσέγγιση το πώς διαβάζουμε και την ιστορία, αλλά και το συγκεκριμένο βιβλίο, θεωρώντας ότι είναι τελείως διαφορετική η δουλειά του διανοητή, του ερευνητή, από τη δουλειά του πολιτικού δρόντος. Και εξηγούμε, δεν θεωρώ ότι η στρατηγική, η πολιτική στρατηγική είναι οι συζητήσεις πάνω στις ιδέες. Θεωρώ ότι είναι οι συζητήσεις πάνω στις ιδέες το πεδίο πάνω στο οποίο στερεολογούνται τα εργαλεία, η μεθοδολογία με την οποία θα διαβάσουμε την πραγματικότητα, άρα που θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστές προγνώσεις, να έχουμε μια οξυδέρκεια στις δυνητικότητες που ανοίγει μια πραγματικότητα. Ωστόσο, η στρατηγική είναι πολιτική δουλειά και γίνεται σε ένα άλλο πεδίο που έχει πολύ πιο πραγματικές προκλήσεις, πολύ πιο αντισόπιτα διλήμματα και πολύ περισσότερη δουλειά. Οπότε θέλω να πω εξ αρχής ότι εγώ θεωρώ ότι αυτοί είναι δύο όχι αντικρουόμενοι ρόλοι, αλλά αλληλοτροφοδοτούμενα πεδία και διαστάσεις της κάθε υποκειμενικότητας. Και ως τέτοιο εγώ διαβάζω το βιβλίο, ως τέτοιο, μάλλον με αυτή τη ματιά διαβάζω γενικότερα τα έλεγα και πράττω πολιτικά αντιστοίχως όταν χρειάζεται να πράξω και εκεί που πράττω. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για την πολύ καλή αυτή δουλειά του Γιώργου, έχοντας έτσι, θέλοντας σε μένα στον εαυτό μου το ερώτημα, γιατί θα έλεγα να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο, έτσι, χωρίς φυσικά γιατί έγιναν και πάρα πολύ εκτενείς και πλούσιες παρουσιάσεις των ειδικών συζητήσεων που αναπτύσσονται. Θα ήθελα να απαντήσω το ερώτημα γιατί να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο. Ποιες είναι κατά τη γνώμη μου οι αρετές τόσο του συγγραφέως, του τρόπου που σκηνογραφεί το έργο του, ας πούμε, και αυτό που θέλει να αναδείξει, αλλά και τις αρετές τις οποίες εμφανίζει σε έναν κύκλο ανθρώπων που έχουν ως ενδιαφέροντα να προχωρήσουν λίγο τη συζήτηση παραπέρα, τόσο πολύ τόσο στην κοινωνική θεωρία, όσο και στο πεδίο της πολιτικής δράσης. Καταρχάς, θα ήθελα να πω στον υποψήφιο, την υποψήφια αναγνώστρια, ότι θα περάσει πάρα πολύ ωραία, διότι το βιβλίο αυτό, το Σουβλής το υλοποιεί με έναν αρκετά άριστο τεχνικό τρόπο, φέρνει τρεις γενιές, θα λέγαμε, στοχαστών και βέβαια φορέων πολιτικών ανησυχιών, πολιτικών δρόντων κτλ, αλλά κυρίως στοχαστών, ας κρατήσουμε αυτό. Και παραλαμβάνω γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος αν θέλει να βρει μια πολιτική στρατηγική αυτή τη στιγμή για την ανάταξη, ας πούμε, της αριστεράς, θα προκύψει με έναν αδιαμεσολάβητο τρόπο μόνο από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Έτσι, γι' αυτό το προκύψει. Και δεν θα το προβοκάρει έτσι το βιβλίο σου, ίσα-ίσα, νομίζω του δίνω μια πιο γενετήσια υπόσταση. Λοιπόν, γιατί να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, γιατί φέρνει τρεις γενιές στοχαστών και πολιτικά ανήσυχων, θα λέγαμε έτσι, διανοητών σε συζήτηση, σε ένα κοινό τραπέζι, σε μια κοινή συζήτηση, ακόμα και αν γίνεται ρήμη τους αυτή η συζήτηση, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως προαναφέρθηκε ήδη την γενιά των 60's, ας πούμε, που θα λέγαμε τον παγκόσμιο 60's και των συζητήσεων που ανοίχθηκαν με αυτή τη συγκυρία, το κίνημα ενάντια στην οφειλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και αντιστοίχως τις συζητήσεις που ανοίξανε για τις διαφορετικές αιχμές που μπήκανε, καθώς επίσης και εκείνη τη γενιά των διανοητών, των πολιτικών δρόντων που αναδύεται, υπερωτάται η ίδια με τον εαυτό της, γιατί προφανώς υπήρχε και από πριν, με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
τις τρεις γενιές μαζί, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ως προς αυτό, σε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέστη την τέρψη του αναγνώστη, διότι βλέπει σε μικρογραφίες, συμπυκνωμένες με μικρογραφίες δε, διάφορους προβληματισμούς, διαμάχες, ιδέες που κινήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε πολιτικά πολύ μόνιμους και επίδετους καιρούς, με μια νυφαλιότητα έρχονται στη συζήτηση, οργανώνονται και αποκτούν πνοή για να σκεφτεί κανένας ένα μέλλον κοινωνικού μετασχηματισμού. Φέρνοντάς τους έτσι όλους αυτούς, και αυτό είναι μια μεγάλη αρετή της δουλειάς, το ότι μας φέρνει όλες αυτές τις συζητήσεις σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και είναι και πάρα πολύ κοπιώδες, φαντάζομαι, να γίνει. Λοιπόν, φέρνοντας όλες αυτές τις τρεις γενιές, τριών διαφορετικών κύκλων, θα λέγαμε συγκρουσιακών, στη συζήτηση, μπορεί και συστηματοποιεί σε τέσσερις κατηγορίες, σε τέσσερις ενότητες, όλες αυτές τις συζητήσεις, όλες αυτές τις κουβέντες, όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Όπως ήδη αναφέρθηκε, και δεν θέλω να πω πράγματα που έχουν υποθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρώτη, ας πούμε, μια βασική κατηγορία είναι η ακαταβολή, αναζήτηση των καταβολών του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής, αλλά όχι με ένα στατικό τρόπο που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις του καπιταλισμού, σχέσεις παραγωγής, σχέσεις ιδιοκτησίας κτλ. Κτλ. Αλλά ιδωμένοι μέσα από ένα, αυτό φαίνεται ένα καλλιδοσκοπικό πρίσμα, ας πούμε, της κοινωνικής ιστορίας της πάλης των τάξεων. Και με στόχο να εισφέρει μέσα από αυτή τη δυναμική ματιά στην ανάγνωση των καταβολών και θα λέγαμε και της αέναης αναπαραγωγής του καπιταλιστικού πάγματος του ελεύθερου συστήματος παραγωγής, προχωράει πάρα πολύ περισσότερο τη συζήτηση από το να μένω σε κάποιες στατικές, πεθαμένες, σταγευμένες στον χρόνο συζητήσεις, α είναι οι σχέσεις παραγωγής, α είναι, δηλαδή που δεν σημαίνει από ένα σημείο και μετά κάτι. Βάζει λοιπόν στο προσκήνιο, νομίζω, μέσα από τις συνεντεύξεις, από τις ερωτήσεις που κάνει και βεβαίως από τα πρόσωπα των συνεντευξιαζόμενων που επιλέγει, μια δυναμική ματιά στην ανάγνωση της ιστορίας του καπιταλισμού, της ιστορίας και των αντιφάσεων και των αντινομιών του ίδιου του καπιταλισμού, θέτοντας με έναν εμβόλυμο τρόπο παντού την υπογραμμίζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σημασία της πάλης των τάξεων. Και αυτό το κάνει μέσα και από ένα εύρος, ας πούμε, γεωγραφικών και παύλα, ας πούμε, εντόπιων, ας πούμε, περιπτώσεων, αλλά και επιμέρους αγώνων. Η δεύτερη ενότητα στην οποία οργανώνεται, ο δεύτερος πυλώνας αυτών των πολλών συζητήσεων, των οποίων αναλαμβάνει την ευθύνη να συστηματοποιήσει, αφορά, όπως υπόθηκε και μάλιστα πάρα πολύ αναλυτικά, τη φεμινιστική μαρξιστική θεωρία, από τα 70's μέχρι και τις μέρες μας, βάζοντας, και γίνει κανείς σταθές αυτό, έχει κάνει κάποιες επιλογές, βάζοντας, ας πούμε, στο κέντρο την οπτική και την ανάλυση της έννοιας της κοινωνικής αναπαραγωγής, βάλλοντας θέτοντας την έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής ως κεντρική, προκειμένου να κατανοήσουμε τις πιο ενδεχομένως κανονικοποιημένες μορφές, τις πιο εφηλαγωμένες στον καθημερινό βίο των ανθρώπων, μορφές έμφυλης καταπίεσης και αναπαραγωγής αυτών σε συνάρτηση με μεταβλητές που είναι πολλές, όπως είναι το φίλο, η φιλή, το κοινωνικό στάτους, η θρησκεία και ούτω καθεξής. Βάζοντας την έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής, την οπτική της κοινωνικής αναπαραγωγής, γιατί δεν είναι έννοια, στο επίκεντρο της ανάλυσης της φεμινιστικής θεωρίας, πραγματικά μπορεί και βλέπει τις μορφές έμφυλης καταπίεσης στην καθημερινότητα. Και με αυτή την έννοια όλες αυτές οι συζητήσεις γύρω από την κοινωνική αναπαραγωγή και τη χρήση της κοινωνικής, μάλλον κάνει χρήσιμη την έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής, γιατί την κάνει ένα εργαλείο κατανόησης της ίδιας της καθημερινότητας. Η τρίτη ενότητα αφορά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και ασφαλώς αυτό που προκύπτει και μέσα από τις ερωτήσεις και τις διαδρομές, ας πούμε, που ακολουθεί, θέτει τα ακαθόδους ερώτημα της ως επιτοπλίστων, των ως επιτοπλίστων, μάλλον αποτυχημένων στρατηγικών της αριστεράς, δηλαδή τόσες στρατηγικές, τόσες αποτυχίες δεν μπορείτε, δηλαδή δεν κάθεται πουθενά, ας πούμε, η μπίνια. Άρα
ασχολείται, τον καταπιάνει πολύ, σε πολύ μεγάλο βάθος με τις στρατηγικές της αριστεράς, προσπαθώντας κιόλας να, αν είναι δυνατόν, να μπορέσει να εντοπίσει και κάποια αίτια της αποτυχίας της. Προφανώς για την αναχέτηση της κρίσης και όλης αυτής της δυνόμενης εξαφλίωσης. Θέτοντας το κομμάτι και της στρατηγικής, των μη στρατηγικών αποτελεσματικών της αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα και την αναμέτρηση με την αυτοκρατορία, την παντοδύναμη αυτοκρατορία της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ένα ζήτημα στρατηγικής από τη μία, το οποίο όμως δεν μπορεί να, παρά να έχει δηλαδή, ελέφαντα ερώτημα τη ζήτηση, τη συζήτηση για την αναμέτρηση αυτή τη αναμέτρηση με την Ευρωζώνη και με τη γεωπολιτική της Ευρωζώνης σε πολύ μεγάλο βαθμό και με όλο αυτό το καθεστώς, ας πούμε, τη δυνατότητα κανείς να διανοηθεί κάποιο άλλο τύπο αρχιτεκτονική, ας πούμε, σε ένα διεθνές επίπεδο, πέρα από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τέταρτη ενότητα που αποτελεί, νομίζω, και τη γνωστική σπονδυλική στήλη του Σουβλί, αν καταπατώνουμε έτσι, που είναι μαρξισμός και πολιτική θεωρία, Γκράμψη, Αγκουσέ, Περί Άντερσον και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι είναι πολύ πιο, είναι καταδεικνύουν πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Έχω την εντύπωση ότι συνδιαλέγεται, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό με την έκτη ενότητα, παρακάτω την πέμπτη ενότητα, που είναι η συζητήση, η διαμάχη, εξαρτάται πώς θα μεταφράσει κανείς, στο πεδίο της ιστορίας, μαρξισμός, άκρα δεξιά και ανατρεπτικές υποκειμενικότητες. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές είναι δύο... βρίσκονται σε με έναν ετερόδοξο μάλλον τρόπο, βρίσκονται σε ένα διάλογο αυτές οι δύο ενότητες. Και θα εξηγήσω γιατί και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το... Θα δω μια πρόκληση για το Γιώργο, γιατί ξέρω ότι δουλεύει πάρα πολύ. Σε μια επόμενη εργασία του που λέμε να το δει λίγο πιο... να το φέρει λίγο πιο κοντά, να το κάνει λίγο πιο προφανές το κοντά του. Και αυτό γιατί παίζει με δύο έννοιες που στοιχιώνω, νομίζω, τη σκέψη του. Την έννοια της ηγεμονίας και την έννοια της κοινωνίας πολιτών, έτσι όπως έχει σφαιρεραδηθεί από τον Γκράμψη, από τους ομπίγους του Γκράμψη, από τους δευτεραναγνώστες του Γκράμψη και τέλος πάντων από όλο αυτό το θεωρητικό ρεύμα. Έχοντας στον πυρήνα της προβληματικής του, την έννοια της ηγεμονίας και της κοινωνίας πολιτών, φέρει στο φως σπουδαίες δουλειές μέσα από τις συνεντεύξεις που κάνει για την ερμηνεία της ανώτου του φασιστικού φαινομένου, της πολυοπλίας του εκφάσεις και της ιστορικής του μεταμορφώσεις. Αυτό το οποίο δεν παίρνει ως αυτονόητο ο Σουβλής, ας πούμε, και κατ' επέκταση το εκμεέβη και από τους συνεντευξιαζόμενους του, είναι ότι η κοινωνία πολιτών δεν είναι απριόρι μία δημοκρατική κατηγορία, μια κατηγορία με την οποία, η οποία αντανακλά, ας πούμε, μια αέναη διαδικασία εκδημοκρατισμού, συμμετοχής των ενεργών πολιτών στα κοινά, στα δρόμενα κτλ. Κτλ. Δεν παίρνει δηλαδή απριόρι την κοινωνία πολιτών ως μια θετική έννοια. Την παίρνει ενδεχομένως σε μια κατάσταση πραγμάτων, όπου άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, οι άνθρωποι συνεταιρίζονται, από κοινού σχεδιάζουν πράγματα, από κοινού παρεμβαίνουν κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό που μόνο του δεν συνιστά μια, θα λέγαμε, ένα δίκτυο δημοκρατικής ποιότητας ή ένα δίκτυο μιας διαδικασίας εκδημοκρατισμού μιας κοινωνίας. Μία αφελής αυτή πρόληψη της κοινωνίας πολιτών, νομίζω, τον οθεί να κάνει και αυτές τις ερωτήσεις και να βγάλει σιγά σιγά, να προμηνώσει σιγά σιγά, να φτάσει δηλαδή εκεί που θέλει, στη σημασία που παίζει η έννοια της ηγεμονίας στην κοινωνία πολιτών. Εφέροντας, ασχολούμαι μέσα από τους συνεντευξιαζόμενους του κιόλας, αντλώντας παραδείγματα κυρίως από τη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όπου εκεί μπορεί να πει κανείς ότι παρατηρεί το αυτό το παράδοξο της πυκνής, ας πούμε, κοινωνίας πολιτών, η οποία όμως οδήγησε σε ένα πάρα πολύ ωραίο στην άνοδο του Χίτλερ. Βλέποντας λοιπόν διάφορες
κυρίως μάλλον υπογραφείς, αυτή την εμπειρία της Γερμανίας του Μεσοπολέμου και μέσα από τις δουλειές περισσότερο των Έστερ Γκλέσλι, αλλά και στην επόμενη ενότητα από τη δουλειά του Τζέο Φέλη, φαίνεται ότι η κοινωνία πολιτών, μια ενεργή κοινωνία πολιτών, μπορεί να είναι προϋπόθεση για να μιλάμε για διεργασίες και δημοκρατισμού στο πλαίσιο των κοινωνιών. Μπορεί να είναι δηλαδή μια ικανή συνθήκη, αλλά δεν είναι μια αναγκαία συνθήκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανή. Η ικανή συνθήκη σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αν έκανε κανείς, ας πούμε, έτσι, έκανε ένα μέσο όρο, ένα συμπέρασμα από τις μαρτυρίες των συνεδευξιαζόμενων, δεν είναι η ύπαρξη μιας κοινωνίας πολιτών καθεαυτής, αλλά το ποιος έχει την ηγεμονία σε αυτή την κοινωνία πολιτών. Και με αυτόν τον τρόπο έρχεται και παντρεύει δύο κορυφές στο μυαλό του Έννοιες και τις παντρεύει σε ένα πάρα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα. Σε ένα πάρα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα. Γιατί, ποιο το οποίο το συμπέρασμα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει κοινωνική κινητικότητα, αλλά δεν διαμορφώνονται προοδευτικοί όροι κοινωνικού μετασχηματισμού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, μέσα από αυτή την κοινωνική κινητικότητα είναι δυνατόν να διαμορφωθούν οι νέοι όροι για να φανταστεί κανείς μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, κάποιες αλλαγές στις σχέσεις εκμετάλλευσης, στις σχέσεις καταπίεσης κτλ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ εκλεπτισμένη ματιά, πάρα πολύ σπάνια στον παγκόσμιο δημόσιο διάλογο διανοητών, αριστερών, επαναστατών, εξεγερμένων, όλοι θεωρούν ότι ό,τι κινείται, ας πούμε, είναι θετικό ή ό,τι κινείται είναι από την άλλη αρνητικό. Εδώ ο Σουβλής με έναν πιο κλεπτισμένο τρόπο αναδεικνύει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να, μάλλον που εξηγούν στη μία περίπτωση την άνοδο του φασισμού και στην άλλη περίπτωση την άνοδο, ας πούμε, της δημοκρατίας και μια διαδικασία δημοκρατικής άνθησης. Θεωρώ ότι αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική συμβολή, στο βαθμό και πάρα πολύ χρήσιμη συμβολή, στο βαθμό που τη σήμερα ημέρα αναφύονται διάφορα φαινόμενα που μπορούν να έχουν πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορεί να έχεις, ας πούμε, στιγμές που να έχεις μαζική πολιτική συμμετοχή. Μετά από τη μαζική πολιτική συμμετοχή να υπάρχει μια κάμψη και μια άνοδος ενός άναρθρου, ανοργάνωτου, ανορθολογικού ρεύματος που παίρνει τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των μισανθρωπικών πολιτικών, των πολιτικών που είναι καταφανώς, ας πούμε, άλογες. Ωστόσο, μπορείς να δεις πάρα πολλά φαινόμενα μαζί που να έχουν στο κέντρο τους αυτό που λέμε το λαϊκό παράγοντα, δηλαδή μια κινητοποίηση των ανθρώπων από τα κάτω που είναι και αυτό το οποίο μας απασχολεί. Με την ανάλυση και τη ματιά που υποβάλλει με έναν τρόπο ο Σουβλής μέσα από τις συνεντεύξεις και από τον τρόπο που δένει τα ερωτήματα, αυτή την αφέλεια, αυτή την, την αφέλεια την αμφισβητεί. Την αμφισβητεί έμπρακτα και με αυτή την έννοια γίνεται και πολιτικά χρήσιμη, πέρα από θεωρητικά ενδιαφέρουσα, η συμβολή του. Και κλείνει, με έναν τρόπο κλείνει αυτή τη συζήτηση που δεν ξέρω και ο ίδιος αν, ας πούμε, θα ήταν πραγματικά μια πρόκληση να την κάνει λίγο πιο συνειδητά, γνωσμένα, ας πούμε, μαζί αυτή τη συζήτηση μεταξύ δημοκρατίας, άκρας δεξιάς, αλλά και μαρξιστικής θεωρίας, εισφέρει ταυτόχρονα και στη δημοκρατική θεωρία, με έναν τρόπο εκμεύοντας πάλι από τους συνεντευξιαζόμενους ότι μόνο σε συντακτική δύναμη, έτσι, προς μια κίνηση εκδημοκρατισμού και κοινωνιών είναι οι βίαιοι αγώνες, οι πολύ βίαιοι μάλλον, μεγάλοι αγώνες και όχι απλά κάποιες κοινωνίες, ας πούμε, κάποιες μορφές κοινωνικής οργάνωσης που δείχνουν ότι ψαλεύουν, ας πούμε, σε ένα συλλογικό τρόπο μεμονωμένα άτομα. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο βοήθησε, αυτό περισσότερο ήθελα να σταθώ, γιατί πραγματικά στις μέρες μας βρίθουν οι συζητήσεις, μάλλον και οι συζητήσεις αλλά και η βλακεία που τις χαρακτηρίζει,
τόσο για την άνοδο της άκρας δεξιάς, όσο και για την άνοδο, για το πόσο εύκολα κανείς θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλοι λαϊκοί αγώνες, έτσι, μεγάλες εξεγέρσεις και μεγάλες ανατροπές. Και για την εργαλειακή κρίση που γίνεται αυτών όλων των ενιών ανάλογα με την πολιτική στόχευση του καθενός. Και τη θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη και για παραλόγια την πολιτική δράση, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας, της πολιτικής κοινωνιολογίας που εγώ περισσότερο γνωρίζω και όλων αυτών των συζητήσεων. Νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί για όλους τους παραπάνω, αλλά και για πάρα πολλούς ξεχωριστούς λόγους, γιατί είναι πραγματικά ένα ψηφιδωτό συζητήσεων, θέσεων, αντιπαραθέσεων. Όλα αυτά δεν υπάρχει σε αυτά ένα κατάπτυ κονσένσους μεταξύ των στοχαστών. Να αξίζει και ξεχωριστά να διαβαστεί, ας πούμε, κάθε ενότητα. Και νομίζω ότι στο τέλος τελεσφορεί το βαδιακό πειράγμα που ήταν το λέει από την εισαγωγή, ότι θα δημιουργηθεί μια γλώσσα, έτσι, μια κοινή λογική, ένα common sense, ας πούμε, που θα λέγαμε, που θα αμφισβητεί, που θα κοσμικεύει κάπως τη θεωρία, που θα την κατεκλαϊκεύει κάπως και θα την κάνει δηλαδή κρίσιμη για τον πολιτικό αγώνα, και θα μπορεί αμφισβητώντας, μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα από την έμπρακτη αμφισβήτηση, του κανονιστικού, ας πούμε, πυρήνα των φιλελεύθερων αφηγημάτων και όλων αυτών των μυθευμάτων που έχουν ως στόχο τη χειραγώγηση των υποτελών και μεταπιεσμένων τάξεων. Σας υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι, να το πάρετε, να το διαβάσετε και να το ξαναδιαβάσετε, νομίζω, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω πιο προσεκτικά. Καλό ταξίδι στο ταξίδι σου, σουβλί μου.